είναι ο ορισμός του κατεπήγον. Χτες είχαμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ανακοίνωσε ένα καθολικό lockdown για την περιφέρεια της Αττικής. Εμείς είμαστε το Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής. Κάποια αρμοδιότητα πρέπει να έχουμε κι εμείς για αυτά τα ζητήματα. Και φυσικά υπάρχει η επίγουσα ανοιχτή επιστολή της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών, δηλαδή των γιατρών που βρίσκονται στα νοσοκομεία, στα δημόσια νοσοκομεία, που δίνουν τη μάχη για να μας κρατήσουν όρθιους από το COVID-19, και οι γιατροί των κέντρων υγείας, οι οποίοι ζητούν επίμονα όλο αυτό το χρονικό διάστημα και δεν εισακούγονται, ζητούν επίμονα να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό ή με το Υπουργείο Υγείας, το οποίο ούτε το Υπουργείο Υγείας του συναντάει, να εκθέσουν στην κυβέρνηση και να ζητήσουν να εφαρμοστούν συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες μπορούν να μας βγάλουν και να μας κρατήσουν όρθιους μέσα σε αυτή την πανδημία. Να θυμίσω ότι χτες το βράδυ δυστυχώς ξεπεράσαμε τους 6.000 νεκρούς στη χώρα μας. Επομένως, δεν είναι αστεία τα πράγματα. Πράγματι, είναι πάρα πολύ σοβαρά και η πανδημία συνεχίζεται. Όλοι λένε ότι είμαστε στην αρχή ενός τρίτου πιο φωνικού κύματος. Και το επίσης πολύ σοβαρό ζήτημα που βάζουν με την επιστολή τους οι νοσοκομειακοί γιατροί είναι ότι όχι μόνο πρέπει να εισακουστούν, πρέπει να συναντηθούν και να εισακουστούν τα αιτήματά τους, αλλά πρέπει να σταματήσουν και οι διώξεις απέναντι στους γιατρούς, οι οποίοι τολμούν, βγαίνουν, καταγγέλουν, επισημαίνουν, διαμαρτύρονται και αντί να εισακουστούν γίνεται προσπάθεια να φημωθούν κιόλας. Τέλος, να επισημάνω ότι δεν θα το βάζαμε κι εμείς διαφορετικά. Μιλάμε για ένα ψήφισμα, μια ανοιχτή επίγουσα επιστολή της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών, που έχει την καθολική αποδοχή των γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία, δηλαδή συνυπογράφεται, ας το πούμε και αυτό, πρέπει να είναι γνωστό, από όλες τις παρατάξεις που συμμετέχουν, και είναι σχεδόν από όλους τους χώρους που συμμετέχουν, αποκλείονται μόνο οι φασίστες και οι ρατσιστές από αυτή την Ομοσπονδία. Όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχουν σε αυτή την Ομοσπονδία των νοσοκομειακών γιατρών.